Ολυμπιακός Σταμπάκης Αθανάσιος. Αναφέρω κύριε διοικητά, απεγκλωβίστηκαν 15 άτομα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Ο βαθμός ετοιμότητας και ο χρόνος που κάνατε επετεύχθηκε στο μέγιστο και η επιχειρησιακή μας ικανότητα αυξήθηκε κατά πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε, κύριε. Και εύχομαι να μην χρειαστεί να προβούμε σε τέτοια ενέργεια, αλλά αν χρειαστεί είμαι σίγουρος ότι θα απεξέλθετε με αίσθημα ευθύνης και ικανοποίησης απέναντι σε όλους μας. Κύριε, ευχαριστώ. Σας επιβεβαιώνουμε να είστε σίγουρος. Θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους υπευθύνους του Δημόσιου ΙΕΚ Ναυπλίου που σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδαστριακό Ίδρυμα και το Δήμο Ναυπλιαίων διοργάνωσαν αυτή την ημερίδα και μας έδωσαν και μας την ευκαιρία να δείξουμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ένα τέτοιο δύσκολο έργο όπως είναι ο σεισμός με ταυτόχρονη πυρκαγιά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο και όλους τους φορείς που συμμετείχαν σε αυτό και την πολιτική προστασία του Δήμου που με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται και σε αυτό το κομμάτι κοντά στους πολίτες. Όπως γνωρίζετε, το πυροσβεστικό σώμα είναι έτοιμο και αγρυπνεί 24 ώρες το 24ωρο προκειμένου να φέρει σε πέρας ό,τι του ζητηθεί που έχει σχέση με τη ζωή και την περιουσία του Έλληνα πολίτη. Πόσα οχήματα, κύριε διοικητά, έλαβαν μέρος? Εδώ έλαβαν μέρος δύο ειδικά οχήματα, ένα ειδικό διασωστικό όχημα, ένα υδροφόρο όχημα και ένα κλιμακοφόρο όχημα. Παράλληλα, είδατε ότι υπάρχει πλήρη συνεργασία και μαζί με το ΕΚΑΒ, την αστυνομία, τους εθελοντές, με όλους, γιατί σε αυτές τις στιγμές που θα κληθούμε, όταν θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να μιλάμε την ίδια γλώσσα, γιατί εκεί δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να προσφέρουμε άμεσα και γρήγορα το έργο μας στον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που θα έχουν την ανάγκη μας. Πού διαπιστώσατε έτσι ολιγορία και καθυστέρηση? Ξέρετε, όλες οι ασκήσεις σε αυτό το βαθμό που γίνονται δεν υπάρχει ολιγορία. Πιστεύω ότι και τότε που θα χρειαστεί πάλι να μην έχουμε ολιγορία. Γιατί ξέρετε ότι σε ένα πραγματικό συμβάν θα έχουμε καθολιστήσεις, θα έχουμε κλεισμένους δρόμους και εκεί θα ενδέχεται να υπάρχει μία μικρό καθυστέρηση. Αλλά ό,τι και αν γίνει, όπως και αν γίνει, να ξέρετε ότι το πυροσβεστικό σώμα και ο πυροσβέστης θα φτάσει εκεί που τον έχει ανάγκη ο πολίτης. Έχει τον τρόπο, είναι εκπαιδευμένος και θα φτάσει, να το ξέρετε. Οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις περιπτώσεις ή πρέπει να απομακρύνονται από το συμβάν? Οι πολίτες σε αυτές τις περιπτώσεις φυσικά και θα πρέπει σε ένα τέτοιο συμβάν που έχει σχέση με ζωή και διάσωση θα πρέπει να απομακρύνονται και να είναι γύρω. Και μπορούν να μας βοηθάνε, μπορούν να πετάξουν από το δρόμο τα αφαιρτά αντικείμενα που έχουν πέσει, όπως σας είπα, κάποιο μικρή πέτρα, κάτι που εμποδίζει την κίνηση των οχημάτων. Όλοι μπορούμε να προσφέρουμε. Εδώ πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Το επίπεδο των ομάδων διάσωσης, πώς το είναι? Καθημερινή εκπαίδευση, το ξέρετε ότι γίνεται στο πυροσβεστικό σώμα και σήμερα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να αυξήσουμε αυτό το βαθμό της εκπαίδευσης και να πάμε λίγο πιο μπροστά, να είμαστε έτοιμοι. Τι βαθμός δυσκολίας θεωρείτε μια τέτοια επιχείρηση? Όπως ξέρετε, είναι πολύ μεγάλος ο βαθμός. Για ένα περιφερειακό, έτσι. Είναι πολύ μεγάλος ο βαθμός της δυσκολίας και γι' αυτό γίνονται αυτές οι ασκήσεις και γι' αυτό γίνονται αυτές οι ημερίδες, να μπορούμε να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν πιο άμεσα και πιο γρήγορα. Λέγομαι Πικουλής Μανώλης, είμαι καθηγητής χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Δήμο, συγχαρητήρια στην πυροσβεστική, στην πολιτική προστασία, στην αστυνομία. Η οργάνωση σήμερα ήταν καταπληκτική. Ο βαθμός ετοιμότητος φάνηκε ότι είναι σε υψηλό επίπεδο. Εμείς, σαν πρόγραμμα μεταπτυχιακό που ασχολούμαστε με τη διαχείριση κρίσεων υγείας, είμαστε κοντά σε όλα αυτά τα γεγονότα. Και να γνωρίζει ο κόσμος ότι η ιατρική σχολή είναι κοντά σε όλες αυτές τις καταστάσεις, όπως ήμασταν και στην περίπτωση της Μάντρας. Θέλω να ευχαριστώ το ΙΕΚ Ναυπλίου, η οποία μας έδωσε αυτή τη χαρά. Και να δείξουμε στον κόσμο ότι η εκπαίδευση είναι το βασικό. Εκπαίδευση ενάντια στο φόβο. Εκπαιδευόμαστε να γνωρίζουμε, να μπορέσουμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση. Εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Δελής Φίλιππος, είμαι ο διευθυντής του ΙΕΚ Ναυπλίου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διεθνής Ιατρική και Διαχείριση Κρίσεων Υγείας και τις δυνάμεις ασφαλείας, την αστυνομία, την πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Όλοι αυτοί συνδράμαναν αποφασιστικά στην επιτυχημένη εξέλιξη της άσκησης. Τα παιδιά έδειξαν από την πρώτη στιγμή ενδιαφέρον, ήδη συμμετείχαν και στο ρόλο του θύματος
και γενικά όλο το ΙΕΚ, το προσωπικό αλλά και οι καταρτιζόμενοι υποστήριξαν θερμότατα αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φορείς. Ο Δήμος Ναυπλίου σε συνεργασία με το ΕΠΑΛ της Αρίας και την κυρία Χασάπη, ειδικά που ήταν υπεύθυνη από το σχολείο για να διοργανωθεί αυτή η ημερίδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον να έχουμε την πρόληψη και να προσπαθούμε να γνωρίζει ο κόσμος όσα μπορεί περισσότερα και οι υπηρεσίες, όλες αυτές που βρεθήκαμε σήμερα εδώ για να συντονιστούμε για ένα συμβάν που μπορεί να συμβεί. Ευχόμαστε πάντα να μην συμβεί τίποτα, αλλά όταν συμβαίνει, ειδικά αυτές οι περιπτώσεις είναι του λεπτού, δεν μπορεί να τις προβλέψει κανένας. Και ειδικά ο Δήμαρχος υπάρχει ευαισθησία σε αυτό το κομμάτι που θα επακολουθήσουν και άλλες τέτοιες ημερίδες για να μπορέσουμε να έχουμε πρόληψη για τους πολίτες μας και το συντονισμό των υπηρεσιών μας. Ο Δήμος ήταν εδώ παρόν, η πολιτική προστασία είναι παρόν. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που προσπαθήσανε και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Η οργάνωση ήταν άψογη, ιδιαίτερα τους εθελοντές, ιδιαίτερα τους διασωστική ομάδα και όσους βοήθησαν γι' αυτό, και πυροσβεστική, αστυνομία, όλες τις υπηρεσίες. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια πολύ καλή γραμμή για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το μέλλον. Αυτό είναι το βασικό.